στην τελική ευθεία για τις εσωκομματικές κάλπες στο Κινάλο που θα αναδείξουν τον νέο πρόεδρό του. Και αυτή τη φορά στο Ηράκλειο βρίσκεται ο υποψήφιος πρόεδρος του Κινάλο, κύριος Παύλος Γερουλάνος, όπου είναι μαζί μας. Θα συνδεθούμε με το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωσή του εδώ στην πόλη μας. Κύριε Γερουλάνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη και καλησπέρα στους ακροατές σας. Και η αλήθεια είναι, και θα ξεκινήσω με αυτό, ότι η Κρήτη έχει μπει δυναμικά στο χάρτη των εσωκομματικών εκλογών του Κινάλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κρήτη στις χρυσές εποχές του ΠΑΣΟΚ ήταν και το λεγόμενο πράσινο κάστρο του κόμματος, με άρρηκτους δεσμούς, με πολλούς από τους ηγέτες και σημείο αναφοράς βεβαίως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα ήθελα να μου μεταφέρετε καταρχήν το κλίμα αυτής της επαφής που έχετε σήμερα στο Ηράκλειο, καθώς έχετε πάρει τη σκυτάλη από τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Καστανίδη, που τα προηγούμενα 24 ώρα βρέθηκαν εδώ στο νησί μας. Υπάρχει σίγουρα μια συναισθηματική φόρτιση, η οποία έχει αυξηθεί πάρα πολύ από το χαμό της Φόβης Γεννηματά, η οποία μας αφήνει μια διπλή παρακαταθήκη και σαν άνθρωπος που κέρδισε, που νίκησε το φόβο, αλλά και σαν αρχηγός του κινήματος αλλαγής που εγγυόταν την ενότητα και την κοινή πορεία προς τα μπροστά. Ανέλαβε ένα κόμμα όταν ήταν σε πολλά κομμάτια και το έφερε μαζί για να προχωρήσει μπροστά. Και πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη εμείς χτίζουμε την επόμενη μέρα μέσα από μια εσωκομματική διαδικασία με ενεργό διάλογο, με διαφορετικές απόψεις, αλλά πάντα υπηρετώντας τις ίδιες αρχές και αξίες. Θέλω να σας μεταφέρω κάτι το οποίο το θυμάμαι σε τοποθετήσεις σας εδώ στην Κρήτη TV και τον 984 πριν από 2,5 χρόνια. Κάνατε πολύ συχνά αναφορά στη λέξη ΠΑΣΟΚ και από τότε, 2,5 χρόνια πριν, επιμένατε ότι πρέπει να υπάρξει το ΠΑΣΟΚ, να υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και ως όνομα. Τότε αρκετοί από πολλά από τα στελέχη του Κινάλ λειτουργήσαν και το σχολίασαν όλο αυτό επικριτικά. Σήμερα όμως οι περισσότεροι από τους υποψηφίους σας αναφέρονται ξεκάθαρα στο ΠΑΣΟΚ και επικαλούνται και την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Έβλεπα ότι ερχόταν η δικαίωση και η δικαίωση ήρθε για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η παράδοσή μας ουσιαστικά είναι η παράδοση ενός κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κόμμα πίστεψε στην Ελληνίδα και στον Έλληνα, που πίστεψε ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Είναι μια παράδοση την οποία την είχαμε δει στη νεότερη ιστορία από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά την είδαμε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή η παρακαταθήκη δύο μεγάλων ηγετών, κομμάτων τα οποία πιστέψανε πραγματικά ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της, μπορεί να σταθεί στα πόδια της περήφανα και απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον, ήταν καινοτομία τότε. Διότι όλοι πιστεύαν ότι πρέπει να είσαι πατερίτσα κάποιας μεγάλης δύναμης για να υπάρχεις ως κράτος. Λοιπόν, και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου, ο καθένας με το δικό τους τρόπο, αυτό το κάνανε πράξη και αυτή είναι μια μεγάλη παράδοση την οποία υπηρετούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε. Θεωρείτε... Αλλά υπήρχε και ένας άλλος λόγος που αντιτάθηκα στην αλλαγή των συμβόλων και αυτό είναι ότι τα σύμβολα δεν τα αλλάζεις επικοινωνιακά, τα αλλάζεις μόνο ως επιστέγασμα μιας ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θέλει συνέδριο θέσεων που θα μεταφράσει αρχές και τις αξίες σε θέσεις για τη σημερινή κοινωνία, που θέλει αλλαγή καταστατικού για να μπορείς πραγματικά να ανοιχτείς την κοινωνία, που θέλει εξόρμηση να ενεργοποιήσεις πάλι αυτό το καταπληκτικό στελεχειακό δυναμικό που είχε το ΠΑΣΟΚ και που σήμερα είναι αδρανοποιημένο. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους έπρεπε να επιμείνουμε στο όνομά μας και σήμερα ακόμα, ειδικά για το δεύτερο λόγο, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Η επιστροφή στο όνομα πρέπει να γίνει πάλι ως επιστέγασμα διαδικασίας και όχι μόνο για λόγους επικοινωνίας, απλώς επειδή έγινε πάλι το brand ΠΑΣΟΚ έγινε πάλι, αντιλαμβανόμαστε, όπως το λέτε, δημοφιλές, σεξι. Θα ήθελα, κύριε Γερουλάνη, να σταθούμε στο εξής. Παρακολουθώντας με προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις και των αντιπάλων σας σε εισαγωγικά για την Προεδρία του Κινάλ, η διαδικασία θυμίζει και λίγο εθνικές εκλογές. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές το κλίμα πάει να πολλωθεί. Δηλαδή, έχουμε ήδη ένα θέμα που έχει προκύψει με το debate. Αν θα γίνει το debate, ποιοι θα παραβρεθούν στο debate, ποιοι είναι οι όροι του debate. Αυτό θεωρείτε ότι σε αυτήν τη διαδικασία μία ανάσα από τις εσωκομματικές κάλπες κάνει καλό στο κίνημα αλλαγής? Για μένα κάνει καλό ο διάλογος, σε κάθε περίπτωση. Εγώ έχω πει για τα debates
Θα έρθω όπου θέλετε, όποτε θέλετε, με όποιους όρους. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα προοδευτικό κόμμα, δεν μπορεί να μην συζητάει τις θέσεις του και να μην δίνει την ευκαιρία ο κόσμος να κρίνει και να συγκρίνει όλους τους υποψήφιους. Γι' αυτό τάχθηκα από την αρχή υπέρ των debate, γι' αυτό τάχθηκα από την αρχή υπέρ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δηλαδή της επιλογής να μπορούν κάποιοι συμπολίτες μας, είτε από τον απόδημο ελληνισμό, είτε κάποιοι συμπολίτες μας που φοβούνται από τις στατιστικές της πανδημίας, να ψηφίσουν και ηλεκτρονικά. Ένα σύγχρονο κόμμα αυτά τα θέματα τα έχει λύσει. Λοιπόν, τάχθηκα και υπέρ και των δύο αυτών καινοτομιών, αν θέλετε, και των δύο αυτών θέσεων. Και πολύ λυπάμαι να βλέπω διάφορους να λένε ότι δεν έχουμε χρόνο ή δεν μπορεί να γίνει ή οτιδήποτε άλλο. Όπου θέλει το κόμμα, με όποιους όρους θέλει και όποτε θέλει, εγώ θα είμαι εκεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι υποψήφοι που διεκδικείται την προεδρία του Κινάλ στις και αυτής της τεράστιας πολιτικής απώλειας για τη χώρα και αναφέρομαι στην Φόφη γεννηματά, έχετε και ένα προσωπικό αλλά και κοινό στίχημα. Ποιο είναι αυτό? Η προσέλευση. Δηλαδή, η προσέλευση των φίλων και ψηφοφόρων του Κινάλ θα αποτυπώσει και την μετέπειτα δυναμική. Εσείς μπορείτε να κάνετε εκτίμηση σε αυτήν την προσέλευση, γιατί αυτό θα είναι και ένα δυνατό crash test για το που πάει το Κινάλ. Θα ήταν λάθος να κάνω τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με σιγουριά είναι ότι ο κόσμος θα έρθει να ακούσει φρέσκες προτάσεις. Αν ακούσει κάτι που πει αυτό, εμένα με αφορά. Λοιπόν, εμείς τι λέμε? Λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έχουμε πραγματική και δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, χρειάζεται μια ριζοσπαστική αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Όσο τον πλούτο και την εξουσία την κρατάνε λίγοι στα χέρια τους στην Ελλάδα, τότε μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πάμε σε μια νέα πτώχευση και θα είναι μια νέα πτώχευση που θα την πληρώσουν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, γιατί τα υψηλότερα στρώματα έχουν μάθει να προστατεύουν την περιουσία τους στο εξωτερικό ή με διάφορα εργαλεία που τους δίνει η παγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, οι εκλογές οι επόμενες εθνικές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Θα ψηφίσουμε πάλι ένα κόμμα το οποίο θα δώσει λεφτά, πολλά λεφτά σε πολύ λίγους και μάλιστα στους δικούς του, ή θα πάμε σε ένα πραγματικά δημοκρατικό μοντέλο, ένα μοντέλο από συγκέντρωση της εξουσίας σε θεσμούς όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τα εργατικά κέντρα, τους συνεταιρισμούς, τα επιμελητήρια, και θα τους δώσουμε τα κίνητρα να συνεργαστούν μεταξύ τους για τοπικά προγράμματα ανάπτυξης, όπου θα πάρουν τον πλούτο και θα τον πολλαπλασιάσουν πολλές φορές μέσα στις τοπικές κοινωνίες πριν φύγουν για το κέντρο της Αθήνας ή για το εξωτερικό. Σήμερα δίνουμε πολλά λεφτά σε λίγους και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το 80-90% αυτών των χρημάτων ούτε καν θα πατήσει στην Ελλάδα. Με το που θα έρθει θα φύγει. Και αυτό είναι καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Αντιλαμβανόμαστε. Αυτό το θέμα βεβαίως που προκύπτει πάρα πολύ έντονα είναι γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την πολιτική ιστορία του παρελθόντος όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που διαχειρίστηκε μεγάλες χρονικές περιόδους τις τύχες της χώρας με ποσοστά που ήταν εντυπωσιακά κοντά στο 50% τη δεκαετία του 80. Πόσο εύκολο είναι ένα κόμμα που τα τελευταία χρόνια αρκείται στο να έχει το ρόλο του ρυθμιστή εφόσον χρειαστεί και εφόσον δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, να μπορεί να επανέλθει ως κόμμα εξουσίας? Κύριε Δασκαλάκη, 2 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες δεν πάνε στην κάλπη. Στατιστικά μιλώντας, η μισή από αυτούς είναι προοδευτικοί πολίτες. Πολιτικά μιλώντας, είναι τα 2/3. Αν, για να το πω διαφορετικά, το μεγαλύτερο προοδευτικό κόμμα στη χώρα δεν πάει στην κάλπη. Αυτό με κάνει και πιστεύω ότι αν αυτοί οι άνθρωποι ακούσουν μια πρόταση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, η οποία γίνεται κατανοητή στον πολίτη και γίνεται κατανοητή όπως τον αφορά, ο κόσμος θα έρθει στις κάλπες. Mm-hmm. Ο κόσμος θα ψηφίσει πάλι. Περιμένει όμως να ακούσει μια πρόταση. Και εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν δεν αλλάξουμε τη διαρρύθμιση της διοίκησης της χώρας, δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα άλλο. Ακόμα και τις καλύτερες προθέσεις να έχει ένας υπουργός που θα κάνει κάποιες αλλαγές, αυτές οι αλλαγές γρήγορα θα αντιστραφούν. Και αν κάναμε ένα λάθος σαν σοσιαλιστές, αυτό ήταν ότι μοιράσαμε πλούτο χωρίς να μοιράζουμε εξουσία. Έτσι λοιπόν ο πλούτος, παρότι μοιράστηκε στην κοινωνία, αργά ή γρήγορα ξαναεπέστρεψε στα χέρια των λίγων. Μάλιστα. Αν θέλουμε ο πλούτος να πάει στα χέρια των πολλών και να μείνει εκεί, να πολλαπλασιαστεί στις τοπικές κοινωνίες, χρειάζεται μια ριζοσπαστική αποσυγκέντρωση της εξουσίας, έτσι ώστε οι θεσμοί που περιέγραψα πριν να μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις που πρέπει και να συνεργάζονται για να διευρύνουν την παραγωγική φάση της χώρας και περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες να συμμετέχουν στο επόμενο κύμα ανάπτυξης. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γερουλάνο. Ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή μιλάτε στο κανάλι των κριτικών. Βεβαίως. Γιατί πρέπει οι φίλοι του Κινάλ, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ,
εδώ στην Κρήτη να επιλέξουν στις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλι για πρόεδρο τον Παύλο Γερουλάνο. Θα ήθελα γρήγορη απάντηση. Εγώ έδωσα ένα συγκεκριμένο σχέδιο και το συγκεκριμένο σχέδιο αυτό μπορώ να το υποστηρίξω για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι προέρχεται από βαθιά πολιτική σκέψη και συνεργασία ανθρώπων οι οποίοι καταλαβαίνουν από πολιτική. Δεύτερον, διότι έχω πείρα από τον ιδιωτικό τομέα και ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά. Έχω ζήσει με το δικαστικό κλητήρα έξω από την εταιρεία μου και ξέρω τι τραβάει η ελληνική οικογένεια η οποία σήμερα είναι πνιγμένη στα κόκκινα δάνεια. Και το τρίτο είναι ότι έχω διοικητική πείρα. Έχω πάει σε υπουργεία και αυτά που λέω τα έχω κάνει πράξη. Τα ακίνητα της εταιρείας τουριστικών ακινήτων που ήταν αδρανοποιημένα, εγώ τα πέρασα στις τοπικές κοινωνίες. Με την ίδια λογική πρέπει να λειτουργήσουμε και αύριο, αν θέλουμε οι τοπικές κοινωνίες να αξιοποιήσουν τον απίθανο πλούτο που έχουν, που σήμερα μένει είτε αναξιοποιήτως είτε υποαξιοποιημένος. Κύριε Γερουλάνο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ, καλή παραμονή στο νησί μας. Και εγώ, κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ.